καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Αποστολίδη και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε για την παρουσία σας νωρίς στον 984 κύριε Δελή. Και τι να περιμένουμε σήμερα, τι να περιμένουμε στη εβδομάδα με την Εξεταστική Επιτροπή και το αν θα συσταθεί και άλλη παράλληλη διαδικασία από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Σήμερα υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρία τη Ολομέλεια τη Βουλή. Κατά πάσα πιθανότητα θα προκύψει μια εξεταστική επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με το ζήτημα, με αυτό το δύσοσμο ζήτημα των παρακολουθήσεων. Και σε ό,τι αφορά τη δική μα θέση, τη θέση του ΚΚΕ, έχουμε συμφωνήσει από την αρχή και έχουμε ζητήσει τη σύσταση αυτή τη επιτροπή. Το περιεχόμενο της οποίας επιδιώκουμε ως ΚΚΕ να είναι όχι μονάχα η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και οι επανειλημμένες συνακροάσεις παρακολουθήσεις από το 2016 του τηλεφωνικού κέντρου ενός ολόκληρου κόμματος, του δικού μας κόμματος, του ΚΚΕ, που μάλιστα στις θετικές του εγκαταστάσεις των Περισσών. Όπως βεβαίως και τις παρακολουθήσεις των δημοσιογράφων. Ζητάμε δηλαδή η Επιτροπή να έχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία, τα οποία λέγοντας ότι επιδιώκει μια επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί σε βάθος δεκαετίας με ένα τελείως αόριστο και καθόλου συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα η διαδικασία. Λέω ότι θέση του κόμματός μου δεν μπορώ να ξέρω πώς ακριβώς θα διατυπωθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στην Ολομέλεια σήμερα. Από εκεί και πέρα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι μια παράλληλη διαδικασία και εκεί οι συζητήσεις θα συνεχιστούν όπως γνωρίζουμε την Τετάρτη που μας έρχεται. Κανείς δεν μπορεί, τουλάχιστον εμείς δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε αποτελέσματα αυτών των συνεδριάσεων. Προφανώς, πάλι θα είναι μια εβδομάδα, κύριε Δελή, πυκνή σε πολιτικό περιεχόμενο και πρώτα απ' όλα κανείς σκέπτεται ότι πρέπει να υπάρξει μια σειρά από απαντήσεις και αποσαφηνίσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τα κύρια ερωτήματα ποια είναι? Κοιτάξτε, πέρα από τις απαντήσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν από την κυβέρνηση, οι κυβερνητικές ευθύνες τις οποίες είναι βαρύτατες και αμετάθετες και για τον Πρωθυπουργό. Έχουμε τοποθετηθεί δηλαδή σχετικά στη Βουλή με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος. Νομίζουμε ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, κύριε Αποστολή, είναι αυτό τελικά βγαίνει ως συμπέρασμα από όλη αυτή τη δύσοσμη ιστορία. Είναι ένα σκοτεινό, ένα αντιδραστικό πλέγμα νόμων, ένα ολόκληρο πλαίσιο θεσμικό με νόμους, οδηγίες, διακρατικές συμφωνίες, πολυδέδαλο, το οποίο επιτρέπει στις κυβερνήσεις, όχι μονάχα σε αυτήν τη κυβέρνηση, αλλά και σε όλες τις προηγούμενες, επιτρέπει να λειτουργεί ένας σκοτεινός μηχανισμός, ο οποίος και νομικά καταχυρωμένος είναι με τον νόμο που ισχύει από το 1994 ακόμη, τον νόμο δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, και τεχνολογικά υπερεξοπλισμένος για να κάνει μαζικές παρακολουθήσεις. Και το λέμε αυτό, κύριε Αποστολίδη, γιατί οι παρακολουθήσεις είναι όντως μαζικές από τη στιγμή που τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Το 2020, για παράδειγμα, που είναι τα τελευταία στοιχεία, είχαμε 38 παρακολουθήσεις, 38 άρσεις απορρίτου, μάλλον για να είμαι πιο συγκεκριμένος, την ημέρα. Τα τελευταία 8-10 χρόνια έχουμε 100.000 παρακολουθήσεις, 100.000 επισυνδέσεις, νόμιμες σύμφωνα με αυτό το νομικό θεσμικό πλαίσιο. Αν τώρα σε αυτά προσθέσουμε και τις επαφές οι οποίες υπάρχουν σε κάθε τηλέφωνο το οποίο παρακολουθείτε, όπως καταλαβαίνετε, ξεπερνάνε μιλάμε για εκατομμύρια τηλεφωνικών συνδέσεων οι οποίες παρακολουθούνται και φυσικά όλα αυτά δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με καμιά έννοια εθνικής ασφάλειας. Νομίζω είναι φεδρό αυτό το επιχείρημα. Είναι τόσο γενικό άλλωστε που φοράει τα πάντα. Αυτή είναι η δική μας επιδίωξη, κυρία Αποστολίδη. Η ανάδειξη και η καταδίκη αυτού
του απαράδεκτου, του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου, για το οποίο θα ξαναμιλήσουμε και μιλάμε συνεχώς μέσα στη Βουλή. Είμαστε άλλωστε και οι μόνοι που δεν το έχουμε ψηφίσει. Όλοι οι υπόλοιποι το έχουν ψηφίσει και γι' αυτό και δεν μιλάνε γι' αυτό. Πάντως κύριε Δελή, δεν είναι τυχαίο ότι και στην ολομέλεια της Βουλής που θέλει τη συζήτηση ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε να μιλήσει για τις παρακολουθήσεις των Περισσών. Και νομίζουμε ότι αυτό και είναι υπόθεση εν τέλει, κύριε Αποστολίδη, και του ίδιου του λαού, του κινήματός του, μέσα από τους φορείς του, μέσα από τις οργανώσεις του, να παλέξει και να διεκδικήσει την κατάργηση. Την κατάργηση, λέμε εμείς, όλου αυτού του σκοτεινού θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει να γίνονται όλες αυτές οι παρακολουθήσεις. Πάντως, κύριε Δελή, θα συνηγορήσετε ως και εσείς ως βουλευτής όλου του Κομμουνιστικού Κόμματος και νομίζω και ο κοινός τόπος σε προσώπους του πολιτικού φάσματος του ευρύτερου, ότι καλό θα ήταν ή αναγκαίο θα ήταν ή όποια διαδικασία ακολουθηθεί εν τέλει να μην είναι τόσο μακρά, υπό την έννοια να συνεδριάζουν οι επιτροπές επί μήνες, επί έτη, μέχρι να βγει ένα ή τέσσερα παράλληλα συμπεράσματα και ο χρόνος ο πολιτικός θα έχει εκτοξευθεί. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Είμαστε, ξέρετε, από αυτούς οι οποίοι είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι όλες τις επιτροπές που λαμβάνουμε μέρος και ζητάμε την επίσκεψη των διαδικασιών και την ουσιαστική τους λειτουργία, κύριε Αποστολή. Αντίθετα, θα έλεγε κανείς ότι τα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως τα κόμματα που διεκδικούν την κυβερνητική εξουσία αξιοποιούν αυτές τις επιτροπές για να δημιουργούν ένα κουνιαχτό, για να συντηρούν μια κούφια αντιπαράθεση. Είδαμε, ας πούμε, προχθές την Παρασκευή στη Βουλή την αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, η οποία όμως δεν αφορούσε αυτό το θεσμικό πλαίσιο για το οποίο σας είπα όλους αυτούς τους νόμους και δεν το αφορούσε επειδή ακριβώς το ψηφίσανε. Δεν είναι τυχαίο ότι η τελευταία νομοθετική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία μάλλον το αδίκημα της παρακολούθησης μετατράπηκε από κακούργημα που ήταν πριν σε πλημέλεια ψηφιστική και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένης. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά γιατί τελικά η συζήτηση επικεντρώνεται σε προσωπικές μονομαχίες ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Δηλή, εμείς πολύ ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία στο 984. Καλή σας ημέρα. Πολύ δυσιογραφία βεβαίως. Θα ακολουθήσει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.